Κύριε Χριστίδου, έχει το λόγο. Ορίστε, έχετε το λόγο, κύριε Χριστίδου. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος συνάδελφος εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας θεωρεί ότι δεν έχουν σχέση. Η αξιωματική αντιπολίτευση αλλά και εκπρόσωποι της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης πιστεύουν ότι έχει. Αυτή είναι η διαφορά. Και δεν προτείναμε 25 γενικά. Εδώ, στη δική σας κατάσταση, έτσι, για να το βλέπει και να το βλέπει και ο κόσμος που είναι και μας βλέπει από τηλεόραση, έχουν επιλεχθεί από τους 7 δικούς σας φορείς, από τους 7, δηλαδή επιλογή της επιλογής, έχουν επιλεχθεί και οι 7. Ωραία, ωραία. Εμείς, από τις 25 που λέει ο κύριος συνάδελφος, κυκλώσαμε 5. Από τους 5, 6, όχι 5, από τους 5 έχετε επιλέξει εσείς το Προεδρείο 2. Σωστά, σωστά. Αν αυτό το βρίσκει ο κύριος συνάδελφος σωστό, τι να πω. Να με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά είναι πάγια η τακτική αυτή σε αυτήν εδώ την Επιτροπή και είναι λάθος. Και δεν γίνεται να μην το λέμε και να μην το αναφέρουμε κάθε φορά. Τον ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής και Στερεάς και Νήσων πρέπει να τους προσκαλέσετε. Ενιαίο Σύλλογο Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Αττικής, Στερεάς και Νήσων. Το επαναλαμβάνω, πρέπει να τους προσκαλέσετε. Δεν μπορεί ο κύριος συνάδελφος να μας λέει ότι η Ένωση Τεχνικών Ελληνικού Κινηματογράφου, ο ΕΤΕΚΤ, ότι δεν έχει συνάφεια με το νομοσχέδιο, όταν έχουμε να κάνουμε τον ΕΚΟΜΕ. Δεν γίνεται να μην φωνάξουμε την ΠΟΘΑ, που είναι πανελλήνιος οργανισμός ακροάματος θεάματος. Και δεν γίνεται να μας λέει ότι ο κανονισμός της Βουλής προβλέπει 10. Ναι, ωραία, και 10 να προβλέπει. Καμία αντίρρηση για τον κανονισμό της Βουλής, που πολλές φορές στο παρελθόν, επειδή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν ήταν να κληθούν φορείς να μιλήσει ο κόσμος, να μιλήσουν τα σωματεία, οι οργανώσεις, οι ομοσπονδίες, δεν είπαμε ποτέ 10-10, μπορούσαν να έρθουν και 10 και 12 και 15 και 20. Να έρθουν να καταθέσουν τις απόψεις τους αυτό το πράγμα, με αυτή την κυβέρνηση. Να ενοχλείται από το να ακούγεται η διαφορετική άποψη, να ακούγεται. Είναι φοβερός αυτή την επιτροπή. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αυτή τη φορά είναι η τρίτη φορά που επαναλαμβάνετε το ίδιο έργο εδώ πέρα και είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι η τρίτη φορά. Σας παρακαλώ θερμά. Όσοι περισσεύουν, φυσικά το ξέρουμε ότι δικαιούνται να υποβάλουν υπόμνημα. Φυσικά το ξέρουμε αυτό. Αλλά σας παρακαλούμε. Είναι η τρίτη φορά. Αυτοί οι άνθρωποι που πρέπει να προσκληθούν πρέπει να τους καλέσουν. Σας ευχαριστώ. Να απαντήσω στην κυρία Χριστίδου. Θέλω και εγώ να σας παρακαλέσω το εξής, να διαβάσετε τον κανονισμό, διότι η Επιτροπή, ωραία, χαίρομαι που θα τον διαβάσετε, η Επιτροπή λειτουργεί με βάση τον κανονισμό. Ο κανονισμός λοιπόν, οι αποφάσεις της Επιτροπής λειτουργούν με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Να το ξέρετε αυτό. Ωραία. Λοιπόν, το Προεδρείο έκανε αυτή τη σύνθεση τηρώντας αυτά τα οποία γράφει ο κανονισμός. Δηλαδή, επιμένει η πλειοψηφία. Μισό λεπτό, Χριστίνα. Μισό λεπτό. Και δεν έχετε το λόγο. Δεν έχει κανένα επιζωή. Πλειοψηφία. Πλειοψηφία, ναι. Πλειοψηφία. Εκλογική πλειοψηφία. Δεν εκπροσωπείται έτσι όμως, με αλφαγιώτα το εκπροσωπείται. Δεν εκπροσωπείται έτσι. Η κοινωνική πλειοψηφία, κύριε Πρόεδρε. Η κοινωνική πλειοψηφία. Μιλάτε για την πλειοψηφία. Σας άκουσα, δεν έχετε το λόγο, κύριε Χριστίνα. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κύριος Γρηγοριάδης.